Σήμερον τα άνω της κάτω συνεορτάζει και τα κάτω της άνω συνομιλεί. Σήμερον ιερά και μεγαλόφωνος των Ορθοδόξων πανήγυρης αγάλεται. Με αυτούς τους λόγους, αδελφοί μου, που είναι το προήμιο της καθαγιαστικής ευχής των υδάτων, ο Άγιος Σοφρόνιος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, παρουσιάζει το μέγεθος και το μεγαλείο, την ιερότητα και την αγιότητα της σημερινής ημέρας. Θεοφάνεια σήμερα. Φανέρωση του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος στα νερά του Ιορδάνου. Ο Υιός βαπτίζεται. Ο Πατήρ μαρτυρεί την ιότητα του Υιού. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Και το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς, βεβαιή του λόγου του ασφαλές. Επιφάνεια η σημερινή ημέρα. Θεός Λόγος επεφάνει το γέννη των ανθρώπων. Ψάλλουν γεμάτοι θαυμασμό οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας. Ο άνωθεν ερχόμενος αιτείται το βάπτισμα από τον προφήτη και πρόδρομο, προσφέροντας συγχρόνως τον νεκροθέντα από την αμαρτία άνθρωπο, ως δώρο ουράνιο την άνωθεν αναγέννηση. Επιφάνεια ακόμη, αφού κατά τον Θεοφόρο Απόστολο επεφάνει η χάρις του Θεού, η σωτήριος πάσιν ανθρώπης. Και αυτή η λέξη, την οποία ακούμε συχνά πυκνά στα ιερά κείμενα της Εκκλησίας μας, στα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων και ιδιαίτερα μέσα στα θεοσύστατα μυστήρια, είναι η πιο ωραία από τις παύλιες λέξεις που εκφράζει την αγάπη και την δωρεά, το έλεος και την εσπλαχνία του Θεού προς το ανθρώπινο γένος. Πρόκειται για την άκτιστη ενέργεια του Θεού, την οποία προσφέρει χαριστικά σε ολόκληρη τη δημιουργία και ιδιαίτερα στον καθένα μας ξεχωριστά δωρεάν. Η Θεία Χάρη στο μυστήριο του βαπτίσματος μας χαρίζει την καινούργια ζωή, μας τελειεί και μας καθιστά ναούς της Αγίας Τριάδος με το μυστήριο του χρίσματος. Γίνεται ο Χριστός ο ίδιος κατά τον Άγιο Γρηγόριο επίσκοπο νήσις πρωτότοκος όλων εκείνων που αναγεννώνται πνευματικά μέσα στην πολυμβήθρα της Εκκλησίας. Τους ονομάζει αδελφούς όσους συμμετέχουν στην όμοια με αυτόν γέννηση διήδατος και πνεύματος. Σήμερα λοιπόν που εορτάζουν τα άνω της κάτω, που λαμπαδοφεγγεί ολόκληρη η κτήση, που καταργήθηκε η πλάνη, που απαλήφονται τα πτέσματα των ανθρώπων στα νερά του Ιορδάνου, που το αληθινό φως επεφάνει και πάση τον φωτισμό δωρείται, αυτή την ιδιαίτερη ημέρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, της μοναδικής Εκκλησίας, αφού δεν υπάρχουν άλλες εκκλησίες, αλλά η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, θα ήθελα να μεταφέρω στην αγάπη σας την ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου σε ένα από τα τροπάρια του κανόνος της σημερινής εορτής. «Ελευθέρα μεν η κτήσης γνωρίζεται, η είδε φωτός η πρίνε σκοτισμένη, μόνο στενάζει τους σκότους ο προστάτης, νυν ευλογήτως συντόνος των αίτιων, η πριν τάλαινα των εθνών παγκληρία». Δηλαδή, ελεύθερη από την δουλεία του διαβόλου, αναγνωρίζεται η κτήση και η πρώην σκοτισμένη από την αμαρτία, τώρα οι ή φωτός αναδείχθηκαν και μόνο στενάζει ο προστάτης του σκότους, ο διάβολος. Τώρα όλα τα πριν ταλέπορα έθνη με μία φωνή ευλογούν τον αίτιο των δωρεών, δηλαδή τον Χριστό. Με πανηγυρικό ύφος ο Ιερός Συμνοδός, λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, μας αποκαλύπτει την ελευθερία την οποία μας χάρισε ο Χριστός με το μυστήριο του Θείου Βαπτίσματος. Ήμασταν δούλοι του διαβόλου και της αμαρτίας και γίναμε οι του Θεού αγαπητοί. Ήμασταν στο σκότος και στη σκιά του θανάτου και είδαμε το φως του αληθινού, ελάβαμε πνεύμα επουράνιο. Από τον παλαιό τρόπο ζωής μας οδηγεί ο Χριστός το νέο, ανοίγοντας για μας τις πύλες του ουρανού. Από τον ουρανό μας στέλνει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας καλεί στην ουράνια πατρίδα. Και όπως ένα βρέφος, θα πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, παίρνει από τους γεννήσαντας την περιουσία της κληρονομίας αυτών, ούτω και ο αναγεννηθής, δια του κατά Χριστόν βαπτίσματος, δύναμην μεν έλαβε, Υιός γενέστε, και κληρονόμος μεν Θεού, συγκληρονόμος δε Χριστού, και λείψετε την θείαν και αθάνατον υιοθεσία. Και θα φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, εάν σωφρόνος, δικαίος και ευσεβός ζήσομεν εν τον είναι όνει κατά την προτροπή του Αποστόλου Παύλου. Σωφρόνος, στάση ζωής, απέναντι στον εαυτό μας, προσπάθεια εγκρατείας κατά των παθών, συνεργούσης της Θείας Χάριτος. Δικαίος, γνώμονας απέναντι στον άλλον, που είναι ο ίδιος μου εαυτός. Ευσεβός, τρόπος στάσεως απέναντι στο Θεό, έκφραση σεβασμού λατρείας, προσευχής και εμπιστοσύνης στο θέλημα του Θεού.
Ελευθέρα με νυκτήσεις γνωρίζεται. Μαζί με την κορονίδα της δημιουργίας που είναι ο άνθρωπος, ελευθερώνεται από τα δεσμά του διαβόλου και της αμαρτίας, από την φθορά, τον αφανισμό και την καταστροφή και η κτήση, η οποία γίνεται καινούργια και αφορμή δοξολογίας προς τον Θεό. Ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος χρησιμοποιεί μια ωραία εικόνα για να παρουσιάσει αυτή την αλήθεια. Όπως ένας βασιλεύς, όταν εχμαλωτίζεται, τον ακολουθούν στην εχμαλωσία του οι διάκονοι και οι υπηρέτες του, έτσι και όταν έπεσε ο Αδάμ, στην πτώση αυτή συμπεριλήφθηκε και η κτήση που τον ακολούθησε και τον υπηρετούσε. Την τραγικότητα της κτήσεως μετά την πτώση του Αδάμ περιγράφει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, λέγοντας πως η κτήση δεν ήθελε να βλέπει τον άνθρωπο. Ο ήλιος δεν ήθελε να λάμπει, η σελήνη να στέλνει το φως, τα αστέρια να ακτινοβολούν, οι πηγές να βρύουν, οι ποταμοί να τρέχουν και ο αέρας να δίδει αναπνοή. Τότε επεμβαίνει ο Θεός με την αγάπη Του και την φιλανθρωπία Του και με το μυστήριο της ένσαρκης παρουσίας του Υιού Του. Συγκρατεί την κτήση με τη δύναμή Του, μέχρι που να γίνει ο άνθρωπος πνευματικός, άφθαρτος και αθάνατος, ώστε και αυτή να ελευθερωθεί από την φθορά, να συνανακαινιστεί μαζί Του, να αφθαρτοποιηθεί και να γίνει πνευματική. Και αυτή η ανακαίνιση της κτήσεως βιώνεται από τώρα στα πρόσωπα των Αγίων μας. Τα θηρία της φύσεως τους διακονούν και τους προστατεύουν και εκείνοι με τη σειρά τους δείχνουν τον σεβασμό σε ολόκληρη την κτήση. Παράδειγμα, ο Άγιος Ισάκος Ήρος προσεύχεται για ολόκληρη τη δημιουργία αλλά και για την μετάνοια του διαβόλου, αφού η άκτιστη ενέργεια του Θεού μεταφέρεται και στην άλογη κτήση η οποία διακονεί τον θεούμενο άνθρωπο. Αδελφοί μου, ελευθέρα μεν η κτήσης γνωρίζεται. Ελεύθερη από τη δουλεία του διαβόλου αναγνωρίζεται η κτήση. Ελεύθερη και εμείς από την αμαρτία, λουσμένη μέσα στη χάρη του Θεού. Ας χαρούμε σήμερα για τα αγαθά τα οποία μας χάρισε ο Χριστός, που είναι η ελευθερία, ο φωτισμός, ο αγιασμός, η υιοθεσία, η κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Ας χαρούμε μέσα στην αλήθεια των τέκνων του Θεού. Ας πορευτούμε το υπόλοιπο της ζωής μας, σύμφωνα με το θέλημά Του, για να Τον δούμε και στη γη, αλλά πολύ περισσότερο στον ουρανό, προκειμένου να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Χρόνια πολλά, αδελφοί μου, άγια, υγιεινά και εφρόσινα. Αμήν.